Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Σήμερα το μενού έχει animation και μάλιστα τα αδέρφια Μάριο που μας έχουν κάνει να φάμε πολλές ώρες από τη ζωή μας παίζοντας μαζί τους. Αλήθεια, το επίθετό τους ποιο είναι, να είναι Μάριο, δηλαδή Μάριο, όπως ο Κύπριος Κίκος Κίκου. Πριν ξεκινήσουμε, κάντε subscribe, like και share τα οποία μας βοηθούν να συνεχίσουμε να κάνουμε βίντεο και φύγαμε. Ο Μάριο, ο τσαμπουκαλής, μουστακαλής, κοντοστούπης υδραυλικός, εδώ και σχεδόν μια τριανταετία είναι η μασκότ της εταιρείας Nintendo που παράγει video games και κονσόλες. Και πού εδράβει αυτή η εταιρεία, μας στην Ιαπωνία. Πού αλλού. Καταραμένη σχιστομάτιδες. Έτσι, με άξονα την επιτυχία του Μάριο, η Nintendo αποφάσισε να μεταφέρει το επιτυχημένο video game Super Mario Bros. Στη μεγάλη οθόνη. Όταν λέω αποφάσισε, εννοώ αναγκάστηκε, γιατί πριν μερικά χρόνια έκανε την εμφάνισή του ο Sonic της αντίπαλης εταιρείας Sega. Το μεροκάματο δεν έρχεται εύκολα στο Brooklyn. Και έτσι τα αδέρφια Μάριο πιστεύουν πως με ένα ακριβό διαφημιστικό αυτό θα αλλάξει. Το διαφημιστικό που κάνουν όμως είναι λίγο kitsch και σου δίνει την εντύπωση ότι τα αδέρφια Μάριο είχαν ως πηγή έμπνευσης τον Saul του Better Call Saul. I was out partying, minding my own business. You are under arrest. Μετά την πρώτη τους δουλειά σε ένα πλούσιο σπίτι με σκύλο που δαγκώνει, τα αδέρφια επιστρέφουν σπίτι στους συγγενείς τους, κάτι ξαδέρφια, συνυφάδες, μπατζανάκηδες, όπου τους υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες και τους ασκούν bullying. Οι καλοί και σεβάσμοι συγγενείς του Μάριο προσπαθούν να τον μειώσουν, λέγοντάς το ότι είναι άχρηστος και μάλιστα συμπαρασύρει και το Λουίτζι μαζί του. Σε πολύ γέλιο υποκείμενο, Ντάλλας! Ντροπή σου, βρε! Ντροπή! Όμως, μια μεγάλη διαρροή ξεσπάει στο κέντρο του Brooklyn και εκεί είναι που ο Μάριο βλέπει τη μεγάλη ευκαιρία να γίνει τοπικός ήρωας. Ψάχνοντας τα έγκατα της γης για τη βλάβη, ο Μάριο βρίσκει έναν αγωγό και αμέσως λέει: είναι κλασική περίπτωση βλάβης! Ανακαλύπτουν τυχαία κάτι κρυμμένες εγκαταστάσεις και ξαφνικά ο Λουίτζι εξαφανίζεται μέσα σε ένα σωλήνα. Ο Μάριο μπαίνει στο σωλήνα και ο σωλήνας τον ρουφάει όπως ρουφάνε οι Ιταλοί τα μακαρόνια όταν δεν τα έχουν αγγίξει για 2 ώρες. Ο Μάριο ανακαλύπτει το μαγικό κόσμο του βασιλείου του Μανιταριού με τον Τόντ να τον υποδέχεται εγκάρδια, ενώ ο Λουίτζι πέφτει στα σκοτάδια ανάμεσα σε ζόμπι, λάβες και ένας θεός ξέρει τι άλλο. Τώρα εδώ κάποιος έχει σβήσει το φως, οπότε θα πρέπει να φωνάξει. Με ηλεκτρολόγο και όχι υδραυλικό. Κώστας Μπουσγούνης ηλεκτρολόγος. Εδώ είναι που σας χαλάσανε τα φώτα, μαντάμ. Σε αυτόν τον κόσμο που φαίνεται να κινείται σαν το Enterprise από το Star Trek, κουμάντο κάνει ο Bowser, μια γιγάντια χελώνα με μεγάλα δόντια και γλιτσερή γλώσσα. Δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου. Ο οποίος φυλακίζει το δύσμηρο Luigi. Στο Μανιταρο Βασίλειο, ο Todd και ο Mario, αφού περνάνε από διάφορες πλατφόρμες ακριβώς όπως και στο video game, τελικά φτάνουν στο κάστρο της πριγκίπισσας Peach. Η Peach, που μοιάζει με την Barbie πριγκίπισσα, υποδέχεται τον Mario με μια τέλεια κίνηση Aikido. Ο Mario της εξηγεί για την εξαφάνιση του Luigi και εκείνη του αναφέρει πως θα έχει πέσει εχμάλωτο στον Bowser. Ο Μάριο νομίζει πως είναι έτοιμος να τον αντιμετωπίσει, αλλά η Peach του φέρεται ρατσιστικά όπως και όλοι οι άρχοντες. Του λέει ότι είναι κοντός, κεφάλας και λίγο δυσκύλιος. Στο πεδίο της εκπαίδευσης, η Peach εμφανίζει τα εμπόδια και δείχνει στο Μάριο πως γίνεται η δουλειά. Ως μίξη MacGyver, Van Damme και Chuck Norris 3-1, η Peach περνάει όλα τα εμπόδια σαν έμπειρη κομμάντο που είναι. Τώρα της μένει να κάνει μόνο ένα πράγμα. Ο Μάριο μαθαίνει πρώτη φορά για τα power-ups, αυτά που σε κάνουν από απολυφάδι να γίνεσαι Superman. Το πρώτο power-up που δοκιμάζει είναι το μανιτάρι που κάνει το Μάριο να γιγαντώνεται. Αυτό μας θυμίζει τον Popeye the Sailor Man που με το υγιεινό σπανάκι του γίνεται Arnold Schwarzenegger. Αφού ο Μάριο περνάει τις δοκιμασίες μετά από 10.500 προσπάθειες, η Peach θέλει να σταθρολογήσει κόσμο για να πολεμήσουν ενάντια στον Bowser και έτσι επισκέπτεται το βασίλειο του Cranky Kong. Cranky όμως δεν είναι εύκολος τύπος. Για να δώσει το στρατό του, θέτει ως όρο ο Μάριο να παλέψει και να νικήσει το γιο του Donkey Kong που βγήκε από το γνωστό video game Donkey Kong Country του Super Nintendo το 1994. Στην αντίπερα όχθη, ο Bowser αποκαλύπτει ότι είναι ερωτευμένος με την Peach και πως θέλει να την παντρευτεί, ενώ εκείνη τον μισεί θανάσιμα. Πού θα πάει όμως, θα αντιλήξει στο τέλος. Τι έγινε με τη μικρούλα για τον Πισπίκη, την κατάφερε! Της έχει γράψει και ένα ωραιότατο τραγούδι που πάει ως εξής. Ο Bowser ρωτάει τον Luigi ποιος είναι ο άνθρωπος που συνοδεύει το ερωτικό αντικείμενο του πόθου. Όταν λέμε ρωτάει, εννοούμε τον βασανίζει τραβώντας του το τσιγκελωτό μουστάκι. Τώρα, δεν ξέρω αν καλύτερο βασανιστήριο είναι αυτό ή να σου γαργαλάνε τις πατούσες όπως έκαναν στα χελωνονιτζάκια του 1987. Θα κάνω όμως μια επιτόπια έρευνα και θα σας απαντήσω σε επόμενο βίντεο. Ο Luigi όμως είναι βράχος, δεν μασάει από τέτοια και στο τέλος τα ξερνάει όλα. Κάθαρμα. Προδότη. Ο Bowser, αφού έχει στήσει ενέδρα, εχμαλωτίζει άπαντες εκτός του Μάριο και του Donkey Kong. Κάνει πρόταση γάμου στην Peach και εκείνη φυσικά του απαντάει εφθαρσός. Συγχαίρομαι!
Ο Bowser τότε βασανίζει τον Dot και η Peach ως ψυχοπονιάρα αποδέχεται την πρόταση γάμου. Τελικά ο Bowser θα βάλει λίγο χεράκι. Χούφτωστη. Στη γαμήλια τελετή, η Peach βλέπει τους φυλακισμένους που ο Bowser πρόκειται να θυσιάσει για χάρη της και τότε του δίνει τα παπούτσια στο χέρι, κερνώντας τον μια ωραία χιλόπιτα. Ο Bowser τότε γίνεται ο χειρότερος εχθρός της και το γλέντι ξεκινάει. Ξεσπάει μια μεγάλη μάχη, ο Μάριο σώνει τους φυλακισμένους και τον αδερφό του, η Peach ξαφνικά βγάζει πάγους από τα χέρια σαν να είναι ο Iceman της Marvel και αφού γίνεται μια μεγάλη έκρηξη στο Μανίταρο Βασίλειο, ο πόλεμος μεταφέρεται στο Brooklyn. Εδώ ο Μάριο δεν μπορεί να χάσει, παίζει στην έδρα του. Το αστέρι που ο Bowser είχε κλέψει στην αρχή της ταινίας εμφανίζεται και ο Luigi με τον Μάριο το ακουμπούν και γίνονται αλόβητοι κάνοντας τον Bowser σκόνη, ο οποίος μετά τρώει το μπλε μανιτάρι και μετατρέπεται σε κατοικίδιο. Τώρα είναι τόσο γλυκός που μέχρι και ο Λάζαρος θα αντικαθιστούσε το Μίτσο για να βάλει στον ώμο του τον Bowser. Το Super Mario Bros. Είναι μια αρκετά καλοφτιαγμένη ταινία. Το σενάριο του Matthew Fogel που νωρίτερα είχε κάνει το Lego Movie 2 είναι τρομακτικά απλοϊκό, αλλά τα παιδιά θα το λατρέψουν. Στα σύν είναι το πάντρεμα που γίνεται μεταξύ πλοκής και video game για να μην στεναχωρηθούν και οι φαν του Mario μαζί με τις φοβερές μουσικές που όλοι αναγνωρίζουμε. Προσωπικά δεν ενθουσιάστηκα με τους αδελφούς Mario. Η ταινία μου φάνηκε εύκολη, σε πολλά σημεία η ιστορία εξελίσσεται απότομα, το κεφάλι του Mario θυμίζει Funko Pop και γενικά ήταν μια ταινία που για γνωστούς λόγους έπρεπε να βγει στις αίθουσες πάση θυσία. Άμα η Peach σε ρόλο Ζήνας, εμείς την είχαμε συνηθίσει να την απάγει ο Bowser και να τη σώνει ο Mario. Φαίνεται πως η χειραφέτηση των γυναικών έπιασε τόπο και το φεμινιστικό κίνημα έκανε την Nintendo να δει την Peach από άλλη οπτική γωνία. Αν τα παιδιά σας λατρεύουν τα video games του Mario, τότε σίγουρα θα λατρέψουν και την ταινία του. Για τους υπόλοιπους, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Εσάς, σας άρεσε η ταινία? Γράψτε τα σχόλιά σας από κάτω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, like και share το βίντεο και μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά.